Κύριε Αθανασιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είδαμε σήμερα, είδαμε πριν από λίγο τι έγινε στην συνεδρίαση στην αντιπεριφέρεια Καβάλας. Σας ποια είναι η δική σας η εκτίμηση? Πιστεύετε ότι έστω και καθυστερημένα και μετά από αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν θα μπορέσετε να πάρετε τις πολυπόθητες για πολλούς κτηνοτρόφους επιδοτήσεις? Έχει γίνει κάποιο πέρδημα και πιστεύουμε ότι θα δοθεί λύση σε αυτό. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε αυτά τα προβλήματα, στο φοβερό καυτό πρόβλημα, ότι οι ανθρώποι μισή πήραν και μισή δεν πήρανε, θα σημειώσω σαν να, γιατί τη χάνω αντιπρόεδρος του Σωματείου Νομού Καβάλας των Κτηνοτρόφων. Ναι. Ήμουνα εκεί με το Σωματείο Κτηνοτροφικό Σύλλογος, το Σωματείο, αλλά η σημερινή συνάντηση και η σύσκεψη αυτού οφείλεται περισσότερο στον Τάσο Σαρδαρίδη. Με τον οποίο μιλήσαμε χτες. Μπράβο, και ήθελα να τον ευχαριστήσω και δια του ραδιοφώνου τον Περιφερειακό Σύμβουλο, μπορεί να τον ξέρετε, που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα προβλήματα και για την κτηνοτροφία και για τη γεωργία. Και πιστεύω ότι θα δοθεί κάποια λύση σε αυτά τα προβλήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, πάλι ήθελα να τον ευχαριστήσω. Και ήταν εκεί, μ' ακούτε, Πεντακάθαρα. Α, μπράβο, μ' ακούτε. Και ήταν εκεί πέρα και πάλι ήθελα να ευχαριστήσω, ήρθε και το ΠΚΠΕ. Είναι μια υπηρεσία, αν έχετε υπόψη σας. Ναι, γνωρίζουμε, ναι. Α, μπράβο, ήταν και το Δασαρχείο και πιστεύω ότι θα δοθεί κάποια λύση. Αλλά η λακκοκοκαλιά αυτής της συζητήσεως, και πάλι ήθελα πάλι εκλεκτέρω να ευχαριστήσω τον φίλο μας τον Τάσο τον Τσαλδαρίδη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο. Αλλά μόνο δεν φτάνει μόνο αυτό. Εύχομαι πάλι και ελπίζω για να το ακούσει ο κύριος Περιφερειάρχης, ο οποίος είναι στην Κομοτηνή, να αξιοποιήσει αυτόν τον Τάσο τον Τσαλδαρίδη για να το βάλει στον πρωτογενή τομέα, μια που ο νομός Καβάλας, τα λέγω δυνατά, έχουμε τη μεγαλύτερη έκταση και έχουμε τη μεγαλύτερη κτηνοτροφία, έχουμε την καλύτερη γεωργία, για να το χρησιμοποιήσει, επειδή είναι γνώστης αυτών των πραγμάτων. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Αθανασιάδη, μας ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Χατζημανουήλ, ο δήμαρχος της Θάσου, ότι κάποιες εκτάσεις γίνανε, αντί να παραμείνουν βοσκοτόπια και όσοι αξιοποιούν τις εκτάσεις αυτές να μπορέσουν να πάρουν τις επιδοτήσεις, γίνανε ξαφνικά αναδασωτές. Ο κύριος Χατζημανουήλ δεν έριξε ευθύνη στο Δασαρχείο. Εντάξει, το Δασαρχείο έκανε αυτό που πρέπει να γίνει συνήθως. Έριξε όμως την ευθύνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι και πήρε αυτές τις αποφάσεις και δεν ενημέρωσε αμέσως. Σε αυτό απάνω, σαν αντιπρόεδρος Σωματείου, λίγο κάπου διαφωνήσαμε, έριξε τον μπαλάκι το Δασαρχείο απάνω στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι για ελέγχους, ό,τι είδε αυτό έβαλε, δεν γνωρίζει και πολλά πράγματα και το Δασαρχείο έβαλε τα. Αλλά νομίζω ότι έχει γίνει. Αυτό το τι έκανα μεταξύ τους είναι άλλα ψηλά γράμματα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα δοθεί λύση αφού από τη στιγμή το οποίο συμφώνησε το Δασαρχείο μαζί με το ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΟΠΕΚΕΠΕ είπατε ότι κάνει ελέγχους. Το λέω για να το καταλάβει ο κόσμος. Το ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει ελέγχους, προχωρά σε κάποιες εκτιμήσεις και απλά υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς. Ωραία. Και εγώ έρχομαι και λέω το εξής. Προφανώς το ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε κάποιες λάθος εκτιμήσεις. Δόθηκαν εξηγήσεις για το ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους δόθηκαν αθέσει. Βγήκαν τα λάθος αποτελέσματα. Εξηγήσεις δόθηκαν. Αλλά δεν έχει ευθύνη το ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος έχει ευθύνη? Ο ένας λέει πως έχει το Δασαρχείο και το Δασαρχείο λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάση περιπτώσει, αυτό τόσο πολύ δεν μας καίει εμάς. Εμάς μας καίει περισσότερο γιατί δεν πήραν τα λεφτά οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι περιμένουν να πάρουν ζωοτροφές. Για πόσα λεφτά μιλάμε, για να το καταλάβει και ο κόσμος? Μιλάμε για λεφτά διαλεγόμενα πριν, το οποίο είναι για τις θυλάζιες μας που παίρνουν το πριν. Ναι. Αυτό το πριν το οποίο παίρνουν οι κτηνοτρόφοι, παίρνουν 50% τώρα και 50% τέλη Δεκεμβρίου. Για το 50% που θα πάρουν το πριν. Αυτό το πριν δεν είναι εξωτική, είναι κάποιο πριν το οποίο παίρνουν οι κτηνοτρόφοι κάθε χρόνο. Και έχει γίνει ένα μπέρδεμα τώρα. Ναι, πόσα χρήματα μιλάμε, σε περίπου, να μην ξέρω. Πολλά λεφτά. Για περίπου πόσο, είπε 700-800 χιλιάρικα παραπάνω, πόσο.
πολλά. Είναι κτηνοτρόφοι οι οποίοι παίρνουν 5.000 ευρώ, 10, 20, 30, αναλόγως με τα δικαιώματά τους και με τις συνάδειες τις οποίες έχουν. Τα λεφτά είναι πολλά στο νομό. Μάλιστα. Και δεν θέλουμε να αργήσουν. Αυτά δεν θέλαμε να αργήσουν. Προφανώς. Και δεν θέλαμε αυτά τα πράγματα να αργήσουν, διότι ο κτηνοτρόφος θέλει να κάνει τη δουλειά του. Τώρα αν φταίει το δασαρχείο ή αν φταίει το ΜΠΚΠΕ, άλλη ιστορία αυτή. Αλλά άλλοι λέγανε ότι φταίει το δασαρχείο, άλλοι λένε ότι φταίει το ΜΠΚΠΕ. Δοθήκαν, αλλά βλέπω ότι θα δοθεί λύση. Πιστεύετε ότι δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα μπορέσει να έχει δοθεί λύση για εσάς? Εμείς λέμε εντός εβδομάδος. Μακάρι. Άμα γίνει εντός εβδομάδας. Η σημερινή σύσκεψη, λοιπόν, που οφείλεται πάλι στον Τάσο Ταζαλίδη, τον Μαρχιακό Σύμβουλο που μας έχει μαζέψει, λοιπόν, λέει ότι μέσα σε μια εβδομάδα πρέπει να δοθεί μια λύση. Γιατί άμα θα πάει Δεκέμβριο-Ιανουάριο, αυτοί οι άνθρωποι, τι θα κάνουμε εμείς, ας πούμε, και εγώ κτηνοτρόφος είμαι, πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε ζωοτροφές για τα ζώα μας? Είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Αλλά ελπίζω ότι θα δοθεί λύση, όπως είδα τα πράγματα, εγώ αν ρωτάτε εμένα, όπως τα βρήκανε το δασαρχείο μαζί με το ΠΚΠ. Μάλιστα. Ωραία, εφόσον έχει βρεθεί κάποια άκρη και ευελπιστείτε ότι θα πάρετε τις επιδοτήσεις σχετικά σύντομα, νομίζω ότι αυτό είναι που μετράει πλέον για εσάς. Έγινε. Εγώ, τελευταία κλείνοντας, πάλι ήθελα να ευχαριστήσω και το ΠΚΠ, και το ΠΚΠ που παραβρέθηκε, και τον Τάσο Τσαλδαρίδη, και τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων, και το νομαρχιακό, το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Δασαρχείο και όλες που έσκυψαν πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Αλλά θα χαρούμε περισσότερο αν εντός ημερών σε μια εβδομάδα μέσα λυθεί το πρόβλημα, τότε θα τους ευχαριστήσουμε όχι μια φορά, τρεις φορές. Μακάρι. Μακάρι, κύριε Αθανασιάδη. Προς το παρόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Έγινε. Να είστε καλά. Όσο για το άλλο, πείτε μου. Α, ποιο άλλο. Επαναλαμβάνω ένα. Το οποίο το έχω μέσα σύν και πάλι να ευχαριστούμε πάλι το φίλο μας αυτόν, το οποίο για να τα ακούσει ο Περιφερειάρχης, που έχουμε μεγαλύτερο νομό, μεγαλύτερα μοσκοτόπια, μεγαλύτερη δασική έκταση, μεγαλύτερη κτηνοτροφία, διακόπτω πιο καλύτερο, και εύχομαι τον κύριο Γιαννακίδη, αν μας ακούει, για να χρησιμοποιήσει αυτό τον ωραίο φίλο μας αυτός, ο οποίος έκανε αυτή τη σύσκεψη, τον κύριο Τσαλδαρίδη. Να βάλει στο τιμόνι στην κατάλληλη θέση. Στον πρωτογενή τομέα. Θέλουμε, δηλαδή, να μας τον βάλει στον πρωτογενή τομέα, διότι τον αξίζει αυτή η θέση. Μάλιστα. Κύριε Αθανασιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλό μεσημέρι. Έγινε. Έγινε. Γεια σου. Να είστε.